Συμφωνώ φυσικά απόλυτα ότι η ανταγωνιστική αγορά δεν σημαίνει ότι πρέπει να πετύχεις. Αλλά από ό,τι ξέρετε, όλες αυτές οι εταιρείες έχουν πολλά παράπονα από τον ΟΤΕ και έχουν κάνει καταγγελίες ότι ο ΟΤΕ διαστευλώνει τον ανταγωνισμό και τους δημιουργεί κάποια εμπόδια ώστε να μπορέσουν να ανταγωνιστούν σε ίση βάση μαζί του. Κοιτάξτε, εγώ που τα βλέπω από μέσα, τα πράγματα είναι 50-50. Κάποιες φορές και αυτά τα παράπονα λειτουργούν προσχηματικά. Δεν το λέω για να καλύψω τον ΟΤΕ, προς Θεού, εντάξει. Αλλά και εγώ, όταν κάποια στιγμή δεν κάνω καλά τη δουλειά μου, μπορώ να πω αυτά ή αυτός που δεν με αφήνει να κάνω καλά τη δουλειά μου. Ο ρόλος της ΕΕΤ σε αυτό είναι κυρίαρχος. Και αν πάρετε λίγο τα δελτία τύπου της, του ρυθμιστή το τελευταίο χρόνο και δείτε και την κατανομή των προστήμων, θα καταλάβετε που γερνεί η ζυγαριά. Ευχαριστώ πολύ. Είναι σαφές δηλαδή. Άλλο, άλλη ερώτηση. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Αν κάποιος νέος έχει μια επιχειρηματική ιδέα που βασίζεται στις νέες τεχνολογίες, στις ψηφιακές τεχνολογίες, για παράδειγμα τύπου Facebook, υπάρχουν τρόποι χρηματοδότησης από την πολιτεία ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν ναι, ποια είναι η διαδικασία? Ευχαριστώ. Υπάρχουν, στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας τρόπος είναι εάν η επιχείρηση ήδη υπάρχει, είναι startup δηλαδή και έχει αρχίσει να λειτουργεί, θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα που ήδη έχει ξεκινήσει. Ψηφιακή σύγκληση είναι ο διάδοχος του παλιού προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας. Θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί δηλαδή για να αναπτύξει ή να εξελίξει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Και ο άλλος τρόπος είναι αν ακόμα δεν έχει ξεκινήσει και βρίσκεται στο στάδιο της ιδέας, θα μπορούσε μέσω ενός ΑΚΕΣ, ενός αμοιβαίου κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών που είναι τώρα στην ίδρυσή του, να βοηθηθεί μέσω της συμμετοχής του αμοιβαίου αυτού κεφαλαίου στο μετοχικό του κεφάλαιο. Ναι. Αν δεν έχουμε κάποια άλλη ερώτηση, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και είμαστε και στη διάθεσή σας τώρα, άμα χρειαστείτε κάτι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το πάνελ. Όταν είχαμε σχεδιάσει να κάνουμε αυτό την εκδήλωση, οι συνεργάτη μου και εγώ είπαμε θα ξεκινήσουμε από τις σύγχρονες τεχνολογίες. Είχαμε κάνει μια επαφή με την κοινότητα και φροντίσαμε να βρούμε από εκεί άτομα τα οποία θα έχουν να στηρίξουν την εκδήλωση αυτή. Και είχαμε προγραμματίσει η εκδήλωση αυτή να γίνει το συνέδριο αυτό για την επιχειρηματικότητα να γίνει το Σάββατο, η ώρα 5 το απόγευμα, εις τρόπον ώστε να έχουμε κόσμο. Δυστυχώς πήραμε από την κοινότητα ένα μήνυμα, δύο μήνες πριν, αφού είχαμε κάνει επαφές και με τον κύριο Σημακόπουλο, ο οποίος πραγματικά μας βοήθησε και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριο Σημακόπουλε. Μας ήρθε πριν δύο μήνες ένα μήνυμα ότι η ώρα 10 το πρωί θα γίνει το Σάββατο. Τους είπαμε ότι η ώρα 10 το πρωί του Σάββατο δεν μπορούμε να μαζέψουμε κόσμο, είναι πάρα πολύ αδύνατον. Και μας είπαν ή αυτό ή κάτι άλλο. Με πολλή πιέση κατορθώσαμε να το κάνουμε η ώρα 11. Γιατί η ώρα αυτή είναι πολύ ακατάλληλο. Έτσι, σταματήσαμε να κινούμαστε προς τον τομέα αυτόν. Η εκδήλωση αυτή να είναι η πανηγυρική εκδήλωση. Λυπούμαστε και λυπάμαι και εγώ που δεν μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε αυτή την ώρα τόσο πολύ κόσμο. Απολογούμε γι' αυτό. Απολογούμε γι' αυτό. Αλλά ο κεντρικός προβληματισμός ήταν αυτός, να κάνουμε κάτι που θα ευαισθητοποιήσουμε τους νέους επάνω στις σύγχρονες τεχνολογίες. Είχαμε εξασφαλίσει βέβαια και την παρουσία του κυρίου Υπουργού, οπότε αυτό μας έδωσε και φτερά να κάνουμε κάτι πολύ δυναμικό το Σάββατο και μάλιστα είχαμε κάνει και μια προσπάθεια μέσω των φοιτητών μου να κάνουμε μια καμπάνια για να συγκεντρώσουμε κόσμο. Δυστυχώς, εκτός των δυνάμεών μας, εκτός της σκέψης μας, έγινε αυτό και
δεν είχαμε τον κόσμο που θέλαμε, κυρίως στην εκδήλωση αυτή που αφορά την τεχνολογία. Αλλά σας υπόσχομαι, σε συνεργασία με τον κύριο Σημακόπουλο και τον κύριο Αναστασόπουλο, με το νέο εξάμηνο θα οργανώσουμε μια ημερίδα αποκλειστικά και μόνο ευκαιρίες, επιχειρηματικές ευκαιρίες στον χώρο αυτό, και νομίζω μόνο γι' αυτό θα μιλήσουμε. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Απολογούμε, έτσι.